Την επιστολή προς Εφεσίους είναι το 5ο κεφάλαιο και το 15 εδάφιο. Επιστολή προς Εφεσίους, 5ο κεφάλαιο και 15 εδάφιο. Προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς, μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι των καιρών, διότι η μέρα είναι πονηρέ. Δια τούτο μη γίνεστε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου και μη μεθύσκετε με ίνων, εις τον οποίον είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος, λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικά σάδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών εις τον Κύριον. Ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εις τον Θεόν και Πατέρα εν το ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού. Να λοιπόν τώρα πώς έρχεται η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, που είναι τόσο απαραίτητη, και όχι μόνο βέβαια, που είναι τόσο απαραίτητη για να βρεθούμε εκείνη τη στιγμή έτοιμοι, χωρίς δισταγμό, να λάβουμε μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών, στην αρπαγή της Εκκλησίας. Πρώτον, πώς να περιπατείτε ακριβώς στο Λόγο του Θεού. Μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί. Δηλαδή εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Μη σπαταλάτε τον καιρό σας, αλλά αγοράζετε τον καιρό σας. Εν Χριστώ Ιησού, μη χάνετε το χρόνο σας μπροστά σε πράγματα άχρηστα. Δεν λέει ο Λόγος του Θεού ότι δεν θα διασκεδάσουμε, δεν θα πάμε εκδρομή όπως πήγε η νεολαία Παρασκευή και Σάββατο και τους ευλόγησε ο Θεός, και μένα με ευλόγησε ο Θεός που πήγα μαζί τους. Δόξασα το Θεό. Κατάλαβα όμως αυτή την εκδρομή τι σημαίνει καθήν ώραν δε στοχάζεστε. Παίζανε μπάλα, παίζανε, τρέχανε. Αλλά έλεγα εγώ από μέσα μου όταν τους έβλεπα, ποιος είναι άραγε έτοιμος αν ακουστεί το κέλευσμα να πληστεί αμέσως Πνεύματος Αγίου. Και αμέσως έλεγα εγώ είμαι. Και όταν μετά, αδελφοί, την Παρασκευή το βράδυ μιλήσαμε λίγο το Λόγο του Θεού, μετά μείναμε στην προσευχή και μας επισκέφθηκε ο Θεός με πολύ χάρη και πολύ δύναμη. Και κάποιοι ήταν έτοιμοι, πλήρης Πνεύματος Αγίου. Επλήστησαν, προφήτευσαν, δόξασαν το Θεό. Κάποιοι άλλοι όμως ήταν αμίλητοι. Ένας από αυτούς τους αμίλητους ήμουνα και εγώ. Και είπα, Κύριε μου, βοήθησε εμάς όλους. Βοήθησε εμάς όλους. Είναι καιρός εκπαίδευσης. Η Εκκλησία του Χριστού έχει κατεξοχήν εκπαιδευτικό ρόλο. Δεν σώζει η Εκκλησία, ο Χριστός σώζει. Η Εκκλησία εκπαιδεύει, διδάσκονται σε αυτούς πάντα όσα εγώ σας παρήγγειλα. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Είναι το σώμα του Χριστού που παίρνει εντολές από την κεφαλή. Και όλοι εμείς είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Αλλά πρέπει να είμαστε μέλη ζωντανά. Το χέρι να είναι γυμνασμένο. Οι άνθρωποι γυμνάζονται και σηκώνουν βάρη για να έχουν γυμνασμένα χέρια. Και εμείς πρέπει να είμαστε γυμνασμένοι. Αλλά εν πνεύματι Αγίο και πυρί. Στο Πνεύμα το Άγιο γυμνασμένοι. Στο Λόγο του Θεού γυμνασμένοι. Στη δύναμη της Πεντηκοστής, αδελφοί γυμνασμένοι. Είμαστε Εκκλησία της Πεντηκοστής και θα παραμείνουμε. Η πρώτη Αποστολική Εκκλησία ήταν Εκκλησία της Πεντηκοστής, γιατί λειτουργούσαν όλα τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Ο Παύλος ήταν κήρυκας της Πεντηκοστής, γιατί έλεγε πως τον βάφτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο, πως τον έσωσε, και έλεγε και τις δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου απάνω του. Όταν ήταν 14 μέρες στο πλοίο και δεν υπήρχε ελπίδα, ο Απόστολος Παύλος προσευχότανε και δεν έλεγε τίποτα, δεν έκανε τίποτα, αλλά περίμενε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Και ο Χριστός δεν τον άφησε, ούτε τον εγκατέλειψε, ούτε τον απογοήτευσε, αλλά έκανε κάτι πολύ καλό. Έστειλε άγγελο Θεού σε αυτόν και του λέει, μη φοβάσαι Παύλο, δεν πρόκειται να πνιγείς, πρέπει να πας στη Ρώμη να κηρύξεις το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά έχω μια στάση πριν στη Μάλτα, για να πιστέψουν και οι Ιθαγενείς, οι βάρβαροι της Μάλτας. Δόξα να έχει ο Θεός. Και όταν ήταν στην
Κόρινθο, όπου εκεί ξεσηκωθήκαν όλοι εναντίον του. Φοβήθηκε, γιατί είναι άνθρωπος ομοιοπαθής. Και έρχεται ο Κύριος και του λέει: μη φοβάσαι Παύλο, μίλα, εγώ είμαι μαζί σου, κανέναν δεν θα αφήσω να απλώσει χέρι επάνω σου, γιατί έχω πολύ λαό να πιστέψει την Κόρινθο. Μόνο με το Πνεύμα το Άγιο ζούσε. Και όταν αποφάσισε να πάει στην Ασία να κηρύξει, το Πνεύμα το Άγιο τον έστειλε στην Τροάδα. Όχι στην Ασία, στην Ελλάδα θα πας. Και βρέθηκε στους Φιλίππους, μετά στη Θεσσαλονίκη, μετά στη Βέρεια, μετά στην Αθήνα, μετά στην Κόρινθο και όπου αλλού τον έστειλε το Πνεύμα το Άγιο. Και αφού τέλειωσε αυτό το ευλογημένο ταξίδι, τότε του λέει: τώρα πήγαινε και στην Έφεσο, πήγαινε και στην Ασία, γιατί ακόμη δεν είναι έτοιμος ο καιρός για την Ασία. Πρέπει να ετοιμάσω τον καιρό, να πάει ο Απολλός, να βρεθούν οι 12 μαθητές, γιατί έχω έργο μέγα στην Ασία. Και θέλω να σας πω κάτι αδερφοί, ο Χριστός έχει έργο μέγα τις έσχατες αυτές οι μέρες, γιατί είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Το όρος του οίκου του Κυρίου θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών και όλοι θα σειραίουνε στην Ιερουσαλήμ, στην πόλη των εορτών ημών. Θα σειραίουνε στη μία εκκλησία, την Αγία, την τέλεια, τη μία εξακυλίδα, ηρητίδα, ητήτων, τιούτων. Όχι στην εκκλησία που έχει φρουφρού και αρώματα, αλλά στην εκκλησία που έχει το Λόγο του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, στην εκκλησία της Πεντηκοστής. Θυμάμαι, και τώρα το κατάλαβα γιατί. Όταν ήμουν 13 χρονών, 14, μου είχε δείξει ο Θεός ένα ενύπνιο. Βρέθηκα στα αμπέλια του πατέρα μου. Ο πατέρας μου είχε πράγματι αμπέλια κάτω στον παράδεισο, εκεί που είναι τώρα το στάδιο. Και βρέθηκα εκεί στα αμπέλια του πατέρα μου και κοίταζα τα αμπέλια του πατέρα μου και ξαφνικά περνάει μια παρέα δίπλα μου. Χαρούμενοι, γελαστοί άνθρωποι. Και μου λέει ο Κύριος, αυτοί είναι πεντηκοστιανοί. Εγώ δεν ήξερα αυτή τη λέξη, ούτε την έμαθα. Όταν μπήκα στην εκκλησία άκουσα για πεντηκοστή. Άσχετος από όλα αυτά ήμουνα. Αλλά ο Κύριος ήξερε ότι θα μας βάλει αδελφοί στην εκκλησία της Πεντηκοστής. Και βέβαια όλα αυτά τα χρόνια που πέρναγαν δεν του δίνα και πολύ μεγάλη σημασία και μάλιστα έλεγα δεν είμαι πεντηκοστή εγώ. Δεν είμαι πεντηκοστή εγώ γιατί. Γιατί έβλεπα ότι είχε ξεπέσει πεντηκοστή σε όλο τον κόσμο. Αλλά τελευταία κατάλαβα ότι αυτή είναι η εκκλησία του Χριστού. Η εκκλησία της Πεντηκοστής, την οποία θα ζωοποιήσει όταν οι άνθρωποι πάρουμε αυτή τη στερεά απόφαση. Πολλές είναι, εξήκοντα οι βασίλισσες, ογνοήκοντα οι παλακές, αναρρύθμιτοι νεάνιδες. Μία όμως είναι η περιστερά μου, λέει ο Χριστός, η αμόμητός μου. Εμείς λοιπόν θέλουμε να ανήκουμε σε αυτήν. Γι' αυτό παίρνουμε στερεά απόφαση. Δεν θέλουμε να εξεύρουμε τίποτα άλλο. Ημί Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Αλλά και στην συνέχεια ζητάμε από τον Χριστό και τον παρακαλούμε να μας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού, για να εισέλθουμε πλουσίως δια των πυλώνων πλήρης Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως στην αρπαγή της Εκκλησίας. Να κάνουμε αδερφοί αγαπητοί ένα ξεκίνημα προσωπικό, ένα ξεκίνημα οικογενειακό, ένα ξεκίνημα εκκλησιαστικό, ομολογώντας ενώπιον όλων των δυνάμεων ότι ο Κύριος μας είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων και μας έδωσε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου εις δόξαν του ονόματος αυτού και ζητάμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού για να εισέλθουμε όλοι πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Θέλουμε να γνωρίζουμε την ελπίδα της προσκλήσεώς μας. Θέλουμε να γνωρίζουμε τη δόξα της κληρονομιάς μας και θέλουμε να γνωρίσουμε το υπερβάλλον μέγεθος της δόξης του Θεού με το οποίο ο Πατέρας ανέστησε τον Χριστό, εκάθισε στα δεξιά Του, ύψωσε υπεράνω πάντων και έθεσε Αυτόν κεφαλή στην Εκκλησία του Χριστού για να είναι Αυτός, όπως λέει το Ευαγγέλιο, τα πάντα εν πάση πληρώνων.
Μόνο ο Χριστός θα πληρώνει τα πάντα εν πάση στη ζωή μας, αν γίνουμε Εκκλησία της Πεντηκοστής όπως ξεκίνησε το 1920 και το 1925. Όπως ξεκίνησε το 1906 στην Ασούζα, όπου έπεσε η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Τέτοια Εκκλησία θέλουμε να γίνουμε. Εκκλησία πίστεως και δυνάμεως. Εκκλησία Πνεύματος Αγίου. Δεν θέλουμε να πλατσουρίζουμε στα ρηχά νερά. Θέλουμε δια Πνεύματος Αγίου να μπούμε στα βάθη του Θεού. Όλοι μας. Μηδενός εξαιρουμένου. Για να βλέπουμε το Λόγο του Θεού να αυξάνει και να ισχύει και στην προσωπική μας ζωή και στην οικογενειακή μας ζωή και στην εκκλησιαστική μας ζωή. Και δεν είμαστε οι μόνοι αδελφοί, αλλά χιλιάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εξητούν ξανά από την αρχή τη δύναμη της Πεντηκοστής. Μακριά από τραγούδια και τραγουδάκια, μακριά από παιχνιδάκια, από παντομίμες, μακριά από θέατρα. Μόνο με το Λόγο του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ας σηκωθούμε όλοι να το ζητήσουμε, αδερφοί αγαπητοί.